Επιστρέψαμε λίγο πιο οργανωμένες, ναι, και με και άλλο θέμα, όμορφη διάθεση. Εντελώς. Και έχουμε και μπισκοτάκια δωράκι. Αυτό τώρα μην τα δεις, θα ζηλέψω και θα θέλω να φάω. Τα άλλα, τα κάτω, είναι πιο ωραίο σχεδιάκι. Ναι, είναι τρία διαφορετικά. Είναι παραδοσιακή συνταγή, τοπική. Μπορούν να μας την πούν και οι καλεσμένοι μας, αν την ξέρουν. Εχθές πήγαμε μία βόλτα με αφορμή τον Άγιο Μεθόδιο που είχε τη γιορτή του. Πήγαμε μία βόλτα λοιπόν στην Ήβρυτο. Σήμερα θα πάμε κάπου αλλού, ακόμα πιο όμορφα. Θα πάμε στις Κορφές. Κορφές, ένα πολύ όμορφο χωριό με πολύ έντονη παράδοση. Κρατάει τα ήθη, τα έθιμα και διοργανώνει και κάτι πολύ ωραίο. Και ωραίες ιδέες, ναι, και διοργανώνει πολύ ωραία πράγματα. Με κύριο θέμα την μαντινάδα που όλοι αγαπάμε εμείς ειδικά. Ξέρεις, εδώ πέρα μαντινάδες. Την εξυμνούμε, ναι, δεν στο έχω δείξει άλλωστε. Καλά, φαίνεται. Βέβαια. Η γιαγιά μου ιδέες την άλλη πολύ ωραίες μαντινάδες, θα της αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Να τη φέρεις, να μας πει. Θα μας πούν και καλεσμένοι μας βέβαια, γιατί έγινε η εκδήλωση, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε έχουμε και νικητή, έχουμε και τις μαντινάδες που έχουμε. Όλα, όλα θέλουμε να τα μάθουμε. Τα πούμε, και ναι, πώς περάσανε και τι ακριβώς έγινε και πώς είναι ο διαγωνισμός. Όποιος θέλει, παίρνει μέρος, τι γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Κουτάντο Γιώργο, εκ δεξιά μου. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορφών. Και τον κύριο Φαραζάκη Κώστα, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας Κορφών. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς πολύ χαρούμενες που είστε εδώ. Και θα μας μεταφέρετε λίγο σε αυτή την ωραία εκδήλωση. Γλέντι, πανηγύρι. Τι έγινε? Λοιπόν, καταρχήν είχαμε το διαγωνισμό Μαντινάδας, ο οποίος έγινε το Μάιο. Έτσι, είχαμε 181 συμμετοχές από Ηράκλειο, από Λασίθια, από Ρέθυμνο, από Χανιά, αλλά και από όλη την Ελλάδα, θα λέγαμε, και κάποιες συμμετοχές από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό, βέβαια. Από κάθε Αγία, από Κύπρο. Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, γιατί η διαδικασία τη στέλνουν με το email. Οπότε είναι πολύ εύκολο από οποιοδήποτε γωνιά του κόσμου να στείλει τη συμμετοχή με ένα email. Έτσι, καταχωρείται, παίρνει ένα κωδικό, τη στέλνουμε μετά εμείς στην Κρητική Επιτροπή, βάζει τη βαθμολογία και μετά βγαίνουν οι νικητές, τα τρία βραβεία στην ουσία, και κάποιοι έπαινοι στην πρώτη δεκάδα. Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό? 2005. Το 2005 αρχίσαμε, τότε σας ήμουν ο πρόεδρος εγώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο, με μια πολύ ωραία ομάδα ανθρώπων, με οποία σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα στις Κορφές. Λέω ότι για ποιο λόγο καταρχήν, έτσι. Γιατί γίνεται ο διαγωνισμός Μαντινάδα στις Κορφές? Υπάρχει λόγος. Διότι οι Κορφές έχουν παράδοση στη Μαντινάδα. Έτσι. Οι πολύ παλιοί Κορφιανοί μιλούσαν στον δρόμο με Μαντινάδα. Στο χαιρετισμό το λέγανε Μαντινάδες. Έχει λοιπόν καταξιωθεί οι Κορφές σαν Μαντινάδοχώρο της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, λόγω του ότι οι παλαιότεροι μας άφησαν αυτή την παράδοση, οφείλουμε εμείς να συνεχίσουμε έτσι επάξια, και νομίζουμε ότι μέσα από τον διαγωνισμό και μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο να παρουσιάζουμε και να προβάλλουμε αυτό το οποίο μας άφησαν οι προγόνοι μας. Παρακαταθήκη. Είναι σοβαρό αυτό. Μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γενιές. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Και είναι ένας διαγωνισμός που δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί ακούμε τη λέξη διαγωνισμός και πάει το μυαλό μας μόνο εκεί. Από τη στιγμή λοιπόν που συμμετέχουν τόσοι άνθρωποι μέσα από το ίντερνετ, μπορούν να φανταστούν ότι γίνεται ο διαγωνισμός τέλος. Εσείς όμως δεν κρατάτε μόνο αυτό το στοιχείο. Έχετε και το πανηγύρι, έχετε διασκέδαση, έχετε ετοιμάσει πράγματα κάθε χρόνο. Μαζί με το διαγωνισμό υπάρχει το πανηγύρι. Έχουμε και εικόνες τώρα και βλέπω εικόνες φαγητό, οπότε ετοιμάσετε και φαγητό. Βέβαια, δεν γίνεται. Είχατε ένα πλέντι χωρίς φαγητό. Πλήρες μενού. Ναι, πλήρες μενού. Έτσι έπαιξε και ο Μεσαριτάκης ο Στέφανος μαζί με το συγκρότημά του. Και στην ουσία γίνονται οι απονομές εκείνη τη βραδιά, οι απονομές στα βραβεία στους επένους, έτσι, και ενίοτε κάνουμε και κάποιες θυμητικές πλακέτες σε χωριανούς ή και μη που έχουν προσφέρει στην κοινωνία των Κορφών, για να τους τιμήσουμε το έργο και την προσφορά τους. Πόσους κατοίκους έχουν οι Κορφές? Οι Κορφές αυτή τη στιγμή γύρω στους 300 κατοίκους έχουν. Μικρό χωριό λοιπόν. Ένα χωριό το οποίο είναι βέβαια ζωντανό, έχει μεγάλη ζωντανία. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, πολύ εργατικοί άνθρωποι. Έτσι, ασχολούνται πάρα πολύ με την ελαιοκομεία και με την αμπελουργία. Παλαιότερα βέβαια η σταφίδα ήταν το κύριο προϊόν. Έτσι, τώρα έχει αλλάξει τα πράγματα, αλλά να σας πω κάτι, τελευταία αρχινάει σιγά σιγά επιστροφή. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά φυτέματα από αμπέλι να γίνεται πραγματικότητα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πολύ δυνατή νεολαία, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει ένας δυνατός σύλλογος. Η κοινότητα η δική μας που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχουμε κάνει μια τεράστια ανανέωση στο χωριό. Μέσα από το 2011 που είμαι ως πρόεδρος και με τον δήμαρχο τον Μαμουλάκη τον Κώστα, έχουμε κάνει μια αλλαγή στο χωριό, έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουμε. Να σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει 10 μελέτες. Φανταστείτε 10 μελέτες τι αλλαγή έχει γίνει στις Κορφές. Θέτε από τα κτηριακά, τα οποία έχουν όλα ανανεωθεί,
Έτσι. Είναι το κτίριο της κοινότητας, είναι το κτίριο του συλλόγου, είναι το κτίριο του δημοτικού σχολείου, είναι το νηπιαγωγείο. Όλα αυτά έχουν αναπλαθεί. Έχουμε κάνει ανάπλαση σε όλα αυτά και έχουν ανανεωθεί. Όπως είναι και το Κουτσουνάρι, το περιβόητο. Mm-hmm. Κουτσουνάρι, και εκεί έχει ανάπλαση. Οπότε είναι η Παναγία η Καβαλαρά. Ένα πολύ σημαντικό μνημείο εκκλησιαστικό, το οποίο είναι στο βουνό απάνω και είναι και θαυματουργό. Και όπως ο Τριγιάς. Ναι. Αυτά όλα είναι τα αξιοθέατα που λέει βέβαια και ο πρόεδρος. Ναι, που μπορεί να τα δει. Σχολείο λοιπόν, αφού λέει για την νεολαία και δυνατή νεολαία. Δεν είναι δημοτικό σχολείο. Υπάρχει, αλλά δεν είναι ενεργό. Πάνε τα παιδιά στο Κουρουσουνάρι τώρα. Έτσι είναι. Ήταν μορφή τώρα το σχολείο αυτό είναι ιατρείο, μία αίθουσα, η κοινότητα, το γραφείο τη κοινότητα είναι η άλλη αίθουσα και των πολλαπλών χρήσεων. Οι άλλοι που γίνονται εκδηλώσεις. Όσον αφορά την νεολαία που είπατε, στην εκδήλωση, στη γιορτή, στο διαγωνισμό, συμμετείχαν και νέοι. Όλοι συμμετέχουν. Ναι, και βγάζανε και κίνημα δυνάμεων. Και νέοι και γέροι. Οπότε δεν υπήρχε ρήπανση. Όλοι στο χωριό συμμετέχει. Και τελικά ποιοι είναι αυτοί που κάθε φορά ξεχωρίζουν, οι νέοι ή οι γέροι. Όλοι μαζί προσπαθούν για το καλύτερο. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αυτό το δέσιμο. Και να σα πω κάτι. Η επιτυχία που έχουμε στις κορφές είναι ότι ο κάθε φορέας δεν κινείται πάντα μόνος του. Συνολικά. Όλοι μαζί συλλογικά κινούμαστε, αποφάσεις συλλογικά και προχωρούμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν πετυχαίνουμε αυτά τα πράγματα τα ωραία που έχουμε πετύχει στις κορφές και σας καλούμε να έρθετε και από κοντά να τα δείτε για να συγχαρώσετε μια νέα. Όπως είναι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με τον Μπάτερ τον Μπολότζο τον Κωνσταντίνο, το αθλητικό σωματείο που είχαμε κορφές, μια που είπατε και προηγουμένως που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, που τώρα δυστυχώς είναι ανενεργό, αλλά ευελπιστούμε κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί ξανά. Το Σύλλογο Φιλών Ιατρίου. Έτσι, έχουμε κάποια. Το συνεταιρισμό με τα Κορφιανά Καλολοίδια. Αυτά είναι που μας φαίνεται. Αγνά. Αγνά υλικά, ποιοτικά. Αγνά, όλα οπότε είναι. Όλοι πρέπει να κάνουμε συνεργασίες για το κοινό καλό. Να πάμε όμως ξανά στο διαγωνισμό που έχουμε την περιέργεια πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ξεκινάτε λοιπόν ένα διαγωνισμό πριν πόσα χρόνια, το 2005 όπως είπατε. Βεβαίως. Διαγωνισμό Μαντινάδας που από ό,τι φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό, μόνο η Μαντινάδα που σκεφτόμαστε. Είναι πολλά άλλα. Έχει λοιπόν μια ροή. Άρα ξεκινάμε από τι και πού καταλήγουμε την ημέρα του διαγωνισμού. Αρχικά τους δίνουν μια λέξη κλειδί και με βάση αυτή πρέπει να κάνουν τη Μαντινάδα, να φτιάξουν τη Μαντινάδα. Φέτος ήταν η Αθηβολή. Η Αθηβολή έπρεπε να ήταν οπωσδήποτε μέσα στην αυτούσια. Η λέξη Αθηβολή. Η Αθηβολή, για όσους το γνωρίζουν, είναι η σκέψη. Σωστά. Συζήτηση. Έτσι λοιπόν στέλνει τη Μαντινάδα ο Μαντιναδολόγος στο Σύλλογο, είτε με email, όπως είπε ο Γιώργος. Είτε με ταχυδρομείο. Τα οποία τα παραλάμβανα εγώ και από εκεί και μετά πάει στην Κρητική Επιτροπή η οποία Κρητική Επιτροπή της λαμβάνει με νούμερο δεν ξέρει το ποιανού είναι η Μαντινάδα έτσι, η οποία αποτελείται από κάθε νομό και από ένα επιφανή Μαντιναδολόγο Κρητή, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Άρα δεν είναι ο Κρητής από το χωριό δεν να πούμε. Σκορφές, υπάρχει όχι. Αντικειμενικότητα. Και... Βέβαια. Ο διαγωνισμός είναι αδιάφορος. Και δεν ανακοινώνεται. Η Κρητική Επιτροπή ανακοινώνεται εκείνη τη βραδιά. Τη βραδιά της εκδήλωσης. Οπότε δεν γνωρίζουμε. Φέτος ο νικητής ήταν από τα Χανιά. Τα Χανιά. Ναι. Ο κύριος Πατεράκης. Και την Μαντινάδα του την ξέρετε απ' έξω ή να την πω εγώ. Όχι, πείτε εσείς. Λοιπόν, καλό χαρί μου αθηβολή και εξομπλιαστή μου σκέψη. Μου λείπεις και έχει μοναξιά στον πέτη μου κονέψει. Ναι, είναι ωραία Μαντινάδα αυτή. Ωραία. Είναι ωραία Μαντινάδα, πάρα πολύ ωραία Μαντινάδα. Βαθμολογήθηκε από όλους τους κριτές με πολύ καλή βαθμολογία. Άκουσα κάτι όμως πριν για ισοφαρίες, για τι. Είχαμε στη δεύτερη θέση είχαμε τριπλή ισοβαθμία. Τον κύριο Παραδεισανάκη Παντελή από το Ηράκλειο, την κυρία Δαριβιανάκη Κατερίνη από το Ηράκλειο και τον κύριο Καστριανάκη Γεώργιο από την Αγία Μαρίνα Χανίων. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και τις Μαντινάδες. Για πες μας εδώ τη Μαντινάδα, ποια ήταν της κυρίας, να πούμε και μιας γυναίκας. Βέβαια. Κυρία Δαριβιανάκη και Κατερίνη. Για πες, κυρία Δαριβιανάκη. Λοιπόν, εμίσεψες, μα από το νου δεν βγαίνει η μορφή σου. Και έχω σαφή το διγαβρέ και την αθηβολή σου. Εγώ έχω την απορία τι είναι το διγαβρέ. Ναι, κι εγώ. Ναι, Κώστα γνωρίζει. Είναι διγαβρέ. Σκέφτομαι. Ναι, σκέφτομαι. Έχουμε το όνομά σου, το λέω συνεχώς. Το σεβδά. Χρησιμοποιούμε πολλές τουρκικές λέξεις ακόμα. Νομίζω ότι αυτή έχει μια τουρκική ρίζα μέσα. Η Μαντινάδα που μέναμε έχει. Όποιος ξέρει μπορεί να μας καλέσει να μας εκπλήσει. Που με έχει εντυπωσιάσει εμένα. Κανονικά πρέπει να είναι στην Κρητική. Συγγνώμη, Κώστα. Πρέπει να είναι στην Κρητική ντοπιολαλιά. Εντάξει, και σε εμά είναι Κρητική ντοπιολαλιά, αλλά έχουμε ρίζα πίσω στην τουρκοκρατία. Θα σα πω τώρα μια περίπτωση η οποία είδατε να δείτε ότι η Κρήτη
η Κρήτη είναι τεράστιο πλούτο. Ναι. Στη Μαρτινάδα αυτή που έχουμε βάλει στη αυτή βολή, έχουμε ένα χωριανό που λέγεται Αλατζάς Σάβας. Έχει ένα φίλο που ήταν κάθε μέρα μαζί, επικοινωνούσαν κάθε μέρα μαζί, τον Μιχάλη τον Χριστουλάκη. Ο Μιχάλης έφυγε από τη ζωή πριν από 6 μήνες. Του στήχησε πάρα πολύ. Και με την αιτία που βάλαμε την αφιβολή, έστειλε μια μαντινάδα και έπειρε και έπαινο και λέει στην δική σου αφιβολή δακρύζω και λυπούμε. Γιατί μια δυνατή φιλιά τα ξέτελα θυμούμε. Πολύ ωραία. Φανταστείτε, φανταστείτε, έτσι, το μεγαλείο. Και το συναισθηματικό κόσμο. Δηλαδή, μια είναι μια μορφή έκφρασης. Ναι, με μια μαντινάδα μπορείς να πεις πολλά. Μπορείς να εκφράσεις αισθήματα, μπορείς να εκφράσεις. Ναι, γιατί και ο θυμός είναι αίσθημα. Μπορείς να εκφράσεις όμως και πράγματα που δεν μπορείς να πεις αλλιώς. Οπότε. Ναι. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Η μαντινάδα είναι. Καταρχήν η μαντινάδα, για να τη βγάλει κάποιος, πρέπει να έχει συνέστημα, πρέπει να ζει κάποιο. Να βιώνει μια κατάσταση. Μια κατάσταση, ναι. Για να του βγει, ας πούμε, μέσα από την πτυχή του εκείνη τη στιγμή. Καμία φορά, βέβαια, υπάρχουν και πολλά ταλέντα στην Κρήτη που οι περισσότεροι τα γνωρίζουμε, άλλοι τα έχουμε μέσα στα σπίτια μας και αυτά τα ταλέντα δεν έγιναν ποτέ διάσημα ή γνωστά. Που όντως μπορούν από το πουθενά να δημιουργήσουν μια μαντινάδα. Εγώ γι' αυτό ανέφερα πριν τη γιαγιά μου, γιατί με συγκινεί απίστευτα ο τρόπος μιας γυναίκας η οποία δεν πήγε καν δημοτικό. Δεν έβγαλε καν το δημοτικό. Πώς μπορεί να δει ακριβώς. Να δει μια κάτι, ας πούμε, ένα πάνω στο τραπέζι και να βγάλει μια αφορμή. Ναι, μια αφορμή. Είναι μια μορφή τέχνης, νομίζω. Είναι σαν ένα ποίημα. Ένα ποίημα το οποίο είναι ντόπιο, είναι τοπικό και είναι προς τιμή μας να το εξυμνούμε και να συνεχίζουμε να το μεταλαμπαδεύουμε, όπως είπατε, και στις επόμενες γενιές. Και θα συνεχίζεται σε εμάς, τουλάχιστον στο χωριό, θα συνεχίζεται. Μέχρι να υπάρχουμε εμείς και μέχρι να υπάρχει χωριό θα συνεχίζεται. Εσείς έχετε η νεότερη, οι νεότεροι θα το συνεχίσουν. Εγώ θα πω κάποια πράγματα όσον αφορά με το χωριό, με τις κορφές. Όσον αφορά με τη μαντινάδα, που έχω γράψει κάποια μαντινάδες που αφορούν τις κορφές. Έτσι, υπό τη μορφή μαντρή μας. Έτσι, και λέω κορφές της Κρήτης Αρχοντιά, μενάμι δίχως άλλο. Τη μαντινάδα την τιμούν και την κάνουν ζάλο. Να φτάνει σε όλο τον ντουνιά. Να πιένει, να καθίζει. Κι όπου κι αν είναι κριτικός, να τον αναντρανίζει. Να βγάνει ρίζες και να ανθεί. Σαν το δέντρι στα όρη. Να γίνεται μονάκριβη κανακημένη κόρη και να πηγαίνει στις κορφές του γέρο Ψιλωρίτη για να φωνάζει από ψηλά «Γεια σου, παντέρ, μικρή, τι τελειώνει». Αρχοντοχώρη, ξακουστώ, ξόπλη στο μαλεβίζει. Στη μαντινάδα, στο χορό, κρατήσει το μετερίζει. Τι είπατε τώρα και τη λέξη χορό και δεν μπορούμε να μην σας επιτρέψουμε για να μην σας αφήσουμε να μας ταξιδέψετε σε χορό, γιατί να φέρετε ένα χορό είναι και το στοιχείο μου αυτό. Και ιδιότητα, είναι χοροδάσκαλος. Είναι και το στοιχείο μου αυτό. Είναι το στοιχείο μου αυτό. Έχω κάνει μια έρευνα στο χωριό, στις κορφές, από μικρός, όπου υπάρχει ένας χορός, ο λεγόμενος Ασυγανός Μαλεβιζώτης, κορφιανός Ασυγανός Μαλεβιζώτης. Τώρα, γιατί Ασυγανός? Έτσι είχα αυτή την απορία όταν ήμουν μικρός, είπα στη γιαγιά μου, στον παππού μου, γιατί λέει Ασυγανός? Γιατί είναι τόσο σεμνός, έτσι, ο χορός αυτός, δεν έχει μεγάλους πίδους, χορεύεται στραταριστά, επιτόπια, είναι ο παλιός γνήσιος Μαλεβιζώτης. Λεβέντικα. Ναι, έτσι είναι. Και το τσάξισμα που κάνει στο πόδι, έτσι, το μικρό τσάξισμα αυτό, κατευθείαν χτυπάει το μάτι εκεί και αμέσως τον άνθρωπο τον αναφερεύει. Βέβαια, δεν χρειάζεται να παίζει πίδους. Αυτός ο Μαλεβιζώτης, εμείς τον δείχνουμε στα παιδιά, τον παλιό, ο οποίος μοιάζει με τον Σιτιακό. Να, ναι. Προσέξτε τώρα, πάμε χρόνια πίσω, έτσι, η επικοινωνία μεταξύ του Σιτίας και Ηρακλείου, δεν υπήρχαν τόσο τα πολλά αυτοκίνητα, δεν υπήρχε τον ανθρώπο, η επικοινωνία δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη όπως είναι τώρα, έτσι, με τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Κι όμως σχετίζεται ο ένας χορός με τον άλλον. Η διαφορά τους είναι μία, το ότι στο τελείωμα των βημάτων του δικού μας χορού, του τοπικού, του κορφιανού Ασυγανού Μαλεβιζώτη, στο τελείωμα, στον αέρα, έτσι προεξέχει το πόδι το αριστερό. Αντιθέτως, στο Σιτιακό, έτσι είναι το δεξί. Αυτή η διαφορά. Αλλά είναι και αυτός ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στραταριστός, επιτόπιος, με μικρά βήματα, έτσι, με ένα ωραίο εμφάλιο ύφος να έχει η χορεύτρια ή ο χορευτής, και δίνουμε βάρος, έτσι ο χορός δίνει βάρος στον πρώτο χορευτή που είναι γυναίκα.
Προτεραιότητα στη γυναίκα πάνω. Πολύ μ' άρεσε. Είναι γυναίκα, ναι. Προβάλλει τη γυναίκα και δίνει βήμα στο γυναικείο φίλο. Είναι καλό χωριό οι κορφές, έτσι. Από εκεί και μετά, όταν βγει ο άντρας, έτσι, αρχινάει η λίρα να δυναμώνει λίγο, έτσι, διότι πρέπει να κάνει ένα χτυπηματάκι, ένα ταλίν που λέμε, ξέρω εγώ κλπ. Να κάνει το χτυπηματάκι του, πρέπει να δυναμωσιλιά, όχι πολύ. Και όχι συνεχόμενα χτυπήματα και συνεχόμενα άλματα. Αν ρωτήσουμε από κάθε χωριό, από κάθε γωνιά της Κρήτης, τι μπορεί να κρύβει ο τόπος τους, τι μπορεί να ξέρουν από τους προγόνους τους. Εγώ πέρυσι, ας πούμε, όταν βρέθηκα με αφορμή ένα γεγονός στη Γέργερη, έμαθα ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί γεργερανοί πηδηχτοί, που δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν τους χορεύουμε αλλού. Και στις αιτίες, είναι διαφορετική παντού. Και η λύρα, είναι και διαφορετική χορή. Παντού, ναι, κοιτάξτε, και η μουσική, και η μουσική παίζει σημασία, έτσι, η κοντιλιά, ο κάθε χορός έχει τη δική του κοντιλιά. Δηλαδή, ο δικό μας χορός εκεί στους κορφές, έτσι, έχει τη δική του κοντιλιά που πρέπει να πατήσεις. Έχει μια ιδιαίτερη κοντιλιά, την οποία βέβαια την είπε και ο Νίκος Οξυλούρης, την έχει βάλει σε ένα δίσκο παλιά, γιατί ο Οξυλούρης, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Σταματογιαννάκης, όλοι αυτοί έρχονταν στις κορφές και έκαναν γλέντια. Έτσι, αυτούς καλούσαν οι κορφιανοί. Καλούσαν τους πρώτους. Έτσι, τους καλέσανε και από εκεί παίρνανε και δίνανε. Και παίρνανε και δίνανε. Και γίνονταν πολύ καλά μεγάλα γλέντια στις κορφές. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε στο κατά καλό καιρό πλέον και επειδή έρχεται Ιούλιος-Αύγουστος που πολύ καλός έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε πανηγύρια και γλέντια, ως πολιτιστικός σύλλογος τι ετοιμάζουν οι κορφές, έχουμε κάτι να περιμένουμε? Λοιπόν, ναι, εμείς έχουμε τη γιορτή Σουλτανίνας, η οποία είναι 10 Αυγούστου και είναι με το συγκρότημα του Γιώργου του Παπαδάκη. Οπότε είναι η καθιερωμένη εκδήλωση, η ετήσια. Σας καλούμε να έρθετε όλο τον κόσμο. Και το σιγανό Μαλεβιζιόνι. Ναι, μα γίνεται ειδική αναφορά από τον κόσμο. Κάνουμε ειδική αναφορά και θα έχουμε και ένα χορευτικό συγκρότημα που κάθε χρόνο χορεύει στην εκδήλωση αυτή με φορεσίες παραδοσιακές, με ντύσιμο παραδοσιακό γνήσιο. Έτσι, γνησιότητα μιλάμε εκεί και πάμε και πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά με τον Ασιγανό, και εκεί έχω με 5 ματινάδες βγάλει. Πολύ μας αρέσει που είστε στο στοιχείο μέσα του θέματος μας. Έχετε έρθει με τόσες ματινάδες. Εγώ, συγγνώμη, πριν πάτε να μας πείτε τις ματινάδες, να ξαναπούμε ότι αν πραγματικά κάποιος ξέρει τη ρίζα του Αδιγαβρέ, γιατί μου κόλλησε στο μυαλό αυτή τη στιγμή, να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αδιγαβρέ. Αδιγαβρέ. Αδιγαβρέ, λοιπόν. Πάει στην έννοια σου. Εκεί, στην έννοια, έτσι πάει λίγα. Έχω τη σκέψη σου, έχω την έννοια σου, έχω την έννοια. Εγώ πρώτη φορά το ακούω, οπότε δεν γίνεται να μιλήσω αυτό τώρα. Είναι μαζί με την εθνοβολία, α πούμε, είναι αδέρφια του. Συνώνυμα, μπράβο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω κάποια σημαντικά για να καταλάβετε όσον αφορά με τον αρσικανό χώρο που λέμε εμεί. Έτσι, 5 πράγματα και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αρσικανό χώρο. Αρσικανό είναι ο χώρο ο πιο στρωτό τη Κρήτη. Και το χορεύει ο Μερακλή Χαίρετο Ψιλωρίτη. Τον κορφιανό, τον κριτικό χορό, όντε χορεύεις. Τα ζάλα σου να είναι στρωτά και να τα ντοραντεύεις. Αδέρφια είναι ο κορφιανός με το μαλεβιζότη. Κι όλοι τον χορεύουνε. Και γέρατα και νιώτη. Μαλεβιζότη, ασιγανό χορέψε κοπελιά μου. Μανάν τα ζάλα σου στρωτά για να χαρεί η καρδιά μου. Τα σιγανού τα βήματα έχουν περίσα χάρη. Όντε χορεύει αντικριστά η νιά το παλικάρι. Η πρώτη γυρνάει και χορεύει αντικριστά με το δεύτερο που είναι ο Δηλυκανής, έτσι, και υπάρχει μία συνομιλία, έτσι, τα πόδια οπτική. Μιλάνε, τα μάτια μιλάνε, δεν μιλάει το στόμα. Και τελειώνω με μαλαβιζότη ασιγανό, τον κορφιανό που λένε, όντε χορεύεις από χαρά πάντα τα μάτια κλαίνε. Και τελειώνω με μαντινάδες και χορό εις τις κορφές γλεντούνε. Και όταν χορεύουν κορφιανό, τα πόδια του κεντούν. Τι ωραία. Αυτό είναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο παππούς μου Δημήτρης σας έχει βάλει στο τέρμα και θα ακούει με πολύ. Όλοι, μα όλοι. Δεν είναι αφιερωμένο για τις κορφές, για τις κορφιανούς, στις χωριανούς μας που τις αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί έχουν τιμήσει, είναι η τρίτη φορά που έχουν τιμήσει σε εκλογές. Και νιώθω μέσα μου έτσι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση ότι πρέπει να ακόμη πιο πολύ να, και εγώ και ο Γιώργος να αφιερωθούμε στο χωριό μας, στις κορφές και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν. Σας το ευχόμαστε. Το καλύτερο δυνατόν. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους τους κορφιανούς, γιατί πραγματικά είναι δίπλα μας πάντα.
Να έρθουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε το 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου στο γιορτή του Μαρίνα. Πάρα πολύ όμορφο. Ματινάδες θα έχουμε. Δεν ξέρω αν τυχόν. Θα κάνουμε μια ειδική ενότητα. Δεν ξέρω αν τυχόν μπορούμε να πούμε κάποιε ματινάδες μανιλαδών χωριανών. Αν δεν ξέρω, Γιώργο. Ναι, να πούμε 2-3. Να πούμε. Λοιπόν, αυτό, η ματινάδα που λέει όνειρα πλέκω, μυστικά σκέψει κρυφέ ταιριάζω. Δεν μαρτυρώ για ποιο κορμί κλαίω και να στενάζω. Αυτή η σημαντική ματινάδα είναι του Βουλγάρου Γιώργη. Πάλι κοιμούμαι και έρχονται στιγμές που είσαι στα όνειρά μου και είμαι του κόσμου βασιλιάς που βρίσκεσαι κοντά μου. Βουλγάρου Γιώργης. Εσβήσανε τα όνειρα που βλέπα κάθε βράδυ. Ξυπνώ και ψάχνω να σε βρω. Μα βρίσκω το σκοτάδι. Πάλι Βουλγάρου Γιώργης. Αυτές είναι ματινάδες που έχουν μπει σε δίσκο. Ο Άγγελος ο Χαιρέτης. Το όνειρο του ξεχωρισμού, τόδα μια τρίτη μέρα. Μια μαραμένη ροδαριά εκράτουνα στη χέρα. Το όνειρο του ξεχωρισμού, ο ψάργας πάλι τόδα. Στα χέρια μου εκράτουνα δυο μαραμένα ρόδα. Ο Μαλώρης ο Καλομύρης. Όνειρα κάνω εγώ για σε. Κάνε και εσύ για μένα. Αφού η μοίρα το έφερε και ζούμε χωρισμένα. Πολύ πόνος όμως. Ναι, πάει εκεί. Ναι, συνήθως οι μαντινάδες. Για χωρισμό, για ανεκπλήρωτους έρωτες. Ο Δημήτρης ο Καλησπεράκης ή Παπαμίτσος. Από τότε που τη γνώρισα και στην καρδιά μου μπήκε. Έκανα χίλια όνειρα και ένα σωστό δεν βρήκε. Ωραία. Ανέστης, πάμε κανένα δωμανόλι τώρα. Μένα σου άχι εγκρέμισες όλα τα όνειρά μου. Και τα γρικό πως χαίρεσαι. Με το κατάντημά μου. Ο Κατσοπρίνης, ο Μιχάης, ο Παπυράκης. Είχασα εγώ το κέφι μου και κλείδωσε η καρδιά μου. Χαρά δεν πρόκειται να δω ούτε στα όνειρά μου. Αυτή είναι, όταν είχαμε βάλει τον ιστοδιογονιμό της Ματινάδας, τη λέξη όνειρο. Ωραίο και αυτό. Και στείλανε κάποιες Ματινάδες, εκτός διαγωνισμού αυτές. Mm-hmm. Εκτός διαγωνισμού. Ένας άλλος μεγάλος ματινάδολόγος ήταν ο Γιάννης ο Καλησπεράκης ή μαμά Γιάννης. Mm. Και είπε εύκολο είναι να αγαπάς, άκου για ματινάδα, εύκολο είναι να αγαπάς το δύσκολο νετάλο. Εσύ να κάνεις όνειρα και αυτή να θέλει άλλο. Παλαμάκι. Σ' άρεσε. Μαμά Γιάννης. Ο Στέλιος ο Βασιλακάκης. Άλλος κορφιανός. Όλοι αυτοί είναι κορφιανοί που λέμε. Ματιναδολόγος. Λατρεύω την Ανατολή ώρα που ο ήλιος βγαίνει. Γιατί τη νύχτα στα νεκρά όνειρα μ' ανασταίνει. Ο Μιχάλης ο Καλλιέργης, πρώην πρόεδρος στην κοινότητα. Άμα δεν δεις καμιά φορά μέσα στα όνειρά σου, άμα με δεις καμιά φορά μέσα στα όνειρά σου, μη με ρωτήξεις. Αν μονώ, ρώτηξε την καρδιά σου. Ωραία. Τι ωραία. Τηλέφωνα θέλουμε μετά. Να τους παίρνουμε να μας τα λένε πιο συχνά. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία της Κρήτης, με την παράδοση της Κρήτης και πραγματικά το αγαπάτε αυτό που κάνετε και το μεταδίδετε και σε εμάς και εδώ. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Ας πω από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε, με αυτό ονειρευόμαστε και πάνω απ' όλα τις κορφές. Και είναι και ανεξάντλητο. Νομίζω δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια. Και είναι και καταγεγραμμένο, Κώστα, να πούμε με τα βιβλία. Μπράβο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν κάποια βιβλία. Mm-hmm. Ναι, αν θέλει ο Κώστα να κάνει μια αναφορά. Είναι, είναι σημαντικό που καταγράφονται, ναι, γιατί είναι πολύ κρίμα όλο αυτό ο πλούτο να χάνεται και να υπάρχει. Να σου πω και μια δική μου ματινάδα. Μέσα στον ήρου τη χαρά ήρθε και απόψε πάλι. Και μου στολίζουν το μυαλό τα όμορφα σου κάλλη. Ο Γιώργος ο Κατσακός, ο Κινίνος, κοιμούμαι και έρχονται πουλιά και μπαίνουν στα όνειρά μου. Ναι. Μα με τον ήλιο στόρι στα φτερά και τη φιλιά μου. Ο καπνιστός, ο Γιώργος, ο μαύρος που λέμε. Είναι πολύ γνωστός. Είναι πολύ γνωστός ο Γιώργος. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ματιναδόλογος. Είναι πολύ καλός. Και ο γιος του Δημήτρης. Και ο Δημήτρης και όλοι γενικά. Και οι τρεις. Πώς να το πω στις σκέψεις μου το παρελθόν να σκάψει. Απούρχεται τα νεκρά όνειρα να ξάψει. Είναι, αυτό είναι ήταν τώρα ματινάδες. Από πέρυσι που ήταν η λέξη όνειρο. Όνειρο, όνειρο, ναι. Αυτό είναι το όνειρο. Πέρυσι, έχουμε βέβαια. Πέρυσι, το ξόμπλι.
πάσμα. Ναι. Του χρόνου θα στείλουμε εμείς προσωπικά από εδώ την Ευγενία. Στην Κρητική Επιτροπή. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα εδώ. Λοιπόν, θα τη στείλουμε του χρόνου και νομίζω ότι πρέπει να τη βγάλετε νικήτρια. Στο λέω εννοείται. Δηλαδή, ναι, το συζητάμε, το διαπραγματευόμαστε από τώρα. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Οπωσδήποτε, όπου θα έρθετε εσείς, θα σας κεράσουμε, θα σας υποδεχτούμε όπως όλο τον κόσμο. Και να είναι καλά, όπου είναι ευχαριστημένοι όλοι οι άνθρωποι, είναι ευχαριστημένοι και φεύγουν με χαμόγελο. Και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και για τα καλολοίδια που μας φέρατε. Mm-hmm. Και όντως ανυπομονούμε να έρθουμε 10 Αυγούστου με την Νίκη να μάθουμε το Σουλτανίνα. Λοιπόν. Το Σουλτανίνα Μαλεβιζιώτη. Να μας τα δείξετε τα βήματα. Να μπούμε λοιπόν εμείς. Αν είχαμε χώρο εδώ, θα σας έρθαμε και εδώ επιτόπου. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε παραπάνω χρόνο από το εδώ επιτόπου για να τα μάθουμε κατευθείαν, αλλά θα το μάθουμε. Με το συγκρότημα θα έρθουμε την αρχή. Πολύ ευχαρίστω. Θα έρθουμε να δούμε το όμορφο χωριό σας από κοντά. Το ξέρουμε δηλαδή, αλλά θα έρθουμε ξανά. Για να γνωρίσουμε τους φιλόξενους ανθρώπους. Να είστε καλά. Κουντάντος Γιώργος και Φαραζάκης Κώστας ήταν μαζί μας και μας μεταφέρατε σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που εμείς τη χάσαμε. Αλλά όσοι τη ζήσανε ήταν πολύ τυχεροί και έρχεται και του χρόνου ξανά. Από το 2005 ο διαγωνισμός Μαντινάδας. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Μια τελευταία μαντινά πρέπει να πούμε. Να την πούμε. Μας έχετε πάει. Με έχει πιάσει από εδώ. Είναι η μαντινάδα της Κανδελάκης της Τιάνας. Να την πούμε. Α, ζωντανούδα το όνειρο και ένιωσα το φιλί σου. Μα ξύπνησα και πόμινα με την αρθιβολή σου. Αυτό, όχι αυτή που είπαμε πριν. Η κυρία σας Κανδελάκη. Μάλιστα. Τι ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε και πάλι. Μα τι ωραία. Ένας άντρας να αφιερώνει μια μαντινάδα σε μια γυναίκα δεν είναι το πιο ωραίο. Ξέρεις τι νομίζω, ότι αν βρίσκεσαι σε ένα χωριό, σε μια πλατεία, σε ένα σπίτι, μπορείς να κάτσεις έτσι, να το πας και σαν πρόκληση πάλι ο ένας με τον άλλον. Γίνεται και να λέτε μαντινάδες με τις ώρες.